σας προσδιορίζουμε στον ανανεωμένο χώρο της σύγχρονης εποχής. Βασικά η ιδέα ήταν να πάρουμε μια προσπάθεια που θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν φιλόξενο ζεστό χώρο που θα μπορεί να λειτουργεί σαν αναγνωστήριο, που θα μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα καφέ ή ένα ρόφημα, που θα μπορεί να παίξει ένα σκάιτο και κυρίως θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις εκδόσεις μας, να γνωριστεί τα βιβλία των Μάρξ, Έγκελς, Λένιν, με εκδόσεις για την οικονομία, την φιλοσοφία, την πολιτική, την παιδεία, την ιστορία, την τέχνη και την λογοτεχνία, με το ποιοτικό, παιδικό και εφηβικό βιβλίο, που θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με ό,τι πιο πρωτοφόρο έχει γεννήσει η ανθρώπινη σκέψη που υπηρετεί ανώτερα ιδανικά. Βλέπετε ένα χώρο ο οποίος θα μπορεί στη συνέχεια να φιλοξενεί και βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδηλώσεις, συσκέψεις. Φίλοι και σύντροφοι, εδώ και 50 χρόνια η σύγχρονη εποχή που ιδρύθηκε το 1972 στην περίοδο της δικτατορίας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες συνεχίζει να συμβάλλει στην υπερεκατατάχρονο εκδοτική και μορφωτική προσπάθεια του ΚΚΕ που διαπερνώ ολόκληρη την ηρωική ιστορική διαδρομή του μέχρι σήμερα και αποτελεί πολύτιμο βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επαναστατικής του δράσης. Με σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη για να αλλάξουμε τον κόσμο», θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και την ενίσχυση ενός μορφωτικού ρεύματος, στην εργατική τάξη, και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και κυρίως στην νεολαία. Αυτό μας το καθήκον έχει σημασία ιδιαίτερα σήμερα, που με όλους τους τρόπους καλλιεργείται η απαξίωση του διαβάσματος, της αναζήτησης της γνώσης από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο, από το λιγοστό χρόνο, ελεύθερο χρόνο που έχει ο κάθε εργαζόμενος, αλλά και ουσιαστικά από τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα που η αστική ιδεολογία μολύνει τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις με την παθητικότητα, τον ατομισμό, τον συντεχνιασμό που υπονομεύει τις ριζοσπαστικές αγωνιστικές διαθέσεις που κλιμακώνει την ιδεολογική της επίθεση και βομβαρδίζει τη συνείδηση των εργαζομένων ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός των τυχών του συστήματος καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σε αυτές τις συνθήκες η πάλη των ιδεών, το ξέρουμε καλά αυτό, η δική μας ιδεολογική αντεπίθεση αποτελεί μεγάλο στοίχημα. Αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα προκειμένου τα εργατικά λαϊκά στρώματα να γνωρίζουν, να αφυπνίζονται, να συσπυρώνονται, να κινητοποιούνται και να σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο για όλα τα δεινά της ζωής τους. Ο αντίπαλός τους που είναι η αστική τάξη, να μπορούν να βλέπουν ότι η πραγματική και μόνιμη διέξοδος βρίσκεται στην ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που γεννά κρίσεις, πολέμους και φτώχεια και να οικοδομήσουν χωρίς σωτήρες τη δική τους κοινωνία, τη δική τους σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Απέναντι λοιπόν στην αστική τάξη που επιδιώκει να σκεπάσει τα πάντα με το πέπλο των δικών της αναγκών, που επιδιώκει να χειραγωγήσει το λαό με την ταξική συνεργασία και την εθνική ομοψυχία, τα βιβλία μας, η ΚΟΜΕΠ, ο ριζοσπάστης, ο οδηγητής είναι τα μεγάλα μας όπλα. Με έναν τέτοιο τρόπο λέμε ότι θα επιδιώξουμε να τιμήσουμε και τα 50 χρόνια των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής μέσα από εκδόσεις, εκδηλώσεις και άλλες πρωτοβουλίες στη συνέχεια. Τελειώνοντας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της ιδέας που έβαλαν το δικό τους μεράκι και αφοσίωσαν το δικό τους κόπο με ένα μικρό αναμνηστικό που θα τους το δώσουμε στη συνέχεια, ένα μικρό δώρο που θα θυμίσει και στους ίδιους τη δική τους συμβολή. Με αυτά τα λόγια, να καλέσω στο βήμα τον σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέα του Κεντρικού Συμβούλου της ΧΝΕ, για να μας πει μερικά λόγια.